καφενείου μια γωνιά με καρτερούν οι φίλοι. Έχουν στρωμένο το καρέ, φουλ και κομπλέ στο σεπαρέ και λάμπα με φυτίλι. Το μπρίκι βάλε στη φωτιά, φτιάξε μου ένα σκέτο. Κι αν έχεις κάτι να μου πεις για το παιχνίδι της ζωής, όταν ρε φάρω πες το. Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Το Καφενείο». Το καφενείο που σήμερα βρίσκεται σε μια συνοικία των Γιαννητσών, στο Τσαλί. Το Τσαλί κατοικείται κυρίως από πρόσφυγες. Έχουμε εδώ τους φίλους οι οποίοι θα μας πούνε πότε ήρθανε, γιατί ονομάστηκε Τσαλί και δύο-τρία λόγια ιστορικά. Είναι κοντά μας ο κύριος Στεφανίδης Χάρης, παλιός δάσκαλος, διευθυντής σε δημοτικό σχολείο. Θα θέλαμε δύο-τρία λόγια καταρχήν να μας πείτε για το Τσαλί, για αυτή την περιοχή η οποία βρίσκεται βόρεια των Γιαννητσών, αλλά είναι ενσωματωμένη στην πόλη. Καλησπέρα. Λοιπόν, σας. Η συνοικία του Τσαλί θα πρέπει να ξέρετε ότι έχει μετανομαστεί τώρα σε συνοικισμό Νέας Τραπεζούντας, γιατί οι περισσότεροι κάτοικοι της συνοικίας κατάγονται από την περιοχή της Τραπεζούντας του Πόντου. Όπως όλος ο μικρασιατικός ελληνισμός, μετά τη μικρασιατική καταστροφή εγκατέλειψαν, ας πούμε, τις πατρίδες τους και ήρθανε στην Ελλάδα. Ένα κομμάτι λοιπόν από αυτόν τον ελληνισμό του Πόντου ήρθε και εγκαταστέθηκε εδώ στα Γιαννητσά και συγκεκριμένα στην περιοχή αυτή που λιγόταν τότε Τσαλί. Γιατί? Διότι είχε πολλούς θάμνους. Τσαλιά. Τσαλιά, έτσι, μπράβο. Ήταν αυτή η θάμνη, η αγκαθωτή, που λεγόταν Τσαλιά. Και έτσι λοιπόν έμενε για ένα διάστημα ως συνοικία Τσαλί. Όμως μετά μετανομάστηκε, είπαμε, σε συνοικισμό Νέας Τραπεζούντας. Οι κάτοικοι εδώ, οι περισσότεροι είναι πόντοι, είναι ένας αμυγής, καθαρά ποντιακός συνοικισμός, ο οποίος, όπως είπες και εσύ, Κοσμό, ότι βρίσκεται στα βόρεια των Γιαννητσών. Και έχουμε βεβαίως και ένα άλλο κομμάτι, ας πούμε, πολύ μικρό, ελάχιστο, από άλλους. Είτε είναι αυτοί οι γαμπροί, είτε είναι, ας πούμε, από άλλα μέρη ήρθαν και εγκαταστάθηκαν εδώ πέρα. Έχουμε και ένα κομμάτι βόρεια, ας πούμε, το Τσαλί, που είναι οι Καραμαλίδες, οι οποίοι ήρθαν, ας πούμε, από το Ασβεσταριό τότε με τον Εμφύλιο, είχαν έρθει και εγκαταστάθηκαν εδώ. Θέλουμε λίγο αυτός να μας πείτε. Είναι, θα λέγαμε, ο χάρτης λίγο πολύ αυτής της συνοικίας. Οι περισσότεροι, επαναλαμβάνω, είναι από την περιοχή Τραπεζούντας, γι' αυτό και ονομάστηκε συνοικισμός Νέας Τραπεζούντας. Αυτή την ερώτησή μου. Δηλαδή, το σύνολο των κατοίκων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εδώ είναι από την Τραπεζούντα. Ναι. Ναι, ναι. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε τι προβλήματα υπάρχουν εδώ στο Τσαλί, σαν περιοχή. Τα προβλήματα, κοιτάξτε, νομίζω ότι όσον αφορά το σχέδιο πόλεως, η περιοχή του συνοικισμού μας είναι μία από τις καλύτερες περιοχές των Γιαννητσών. Έχει ένα σχέδιο πόλεως πολύ καλό, άριστο, με καλούς δρόμους, χαρτί δρόμους. Οι κατοικίες συνήθως κυρίως είναι μόνο κατοικίες, θα λέγαμε, ιδιόροφοι το πολύ, γιατί ο συντελεστές εδώ είναι περιορισμένος. Έτσι. Από εκεί και πέρα τα προβλήματα είναι αυτά τα γνωστά. Οι δρόμοι, ας πούμε, οι οποίοι θα πρέπει κατά καιρούς να επισκευάζονται, να γίνεται ασφαλτοστρόπι, να μπαίνει ασφαλτοτάπητα, ας πούμε, σε κομμάτια όπου έχουν κατασταθεί. Συντήρηση των δρόμων. Συντήρηση των δρόμων. Υπάρχει μια πλατεία εδώ, οποία είναι η κύρια πλατεία της συνοικίας, όπου εδώ, ας πούμε, μαζεύονται, ιδίως τα καλοκαίρια, ο περισσότερος κόσμος. Και εδώ γίνονται βέβαια οι τριήμερες γιορτές των ζωοδοχείων, στην πλατεία αυτή. Εκδηλώσεις. Οι οποίες συγκεντρώνουν και πάρα πολύ κόσμο. Συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο, έρχονται πάρα πολλοί καλλιτέχνες γνωστοί. Λοιπόν, και ο κόσμος συμμετέχει και ευχαριστιέται, ας πούμε, από αυτές τις εκδηλώσεις. Οι οποίες εκδηλώσεις, επαναλαμβάνω, ότι είναι έχουν από την Τραπεζούντα.
την πατρίδα, από εκεί που προέρχονται. Εκεί είναι γινόταν αυτές οι εκδηλώσεις και μεταφέρθηκαν εδώ πέρα. Ξέρεις τι θα ήθελα να ρωτήσω, Χρύσα? Πες μου, Κοσμά. Επειδή είναι παλιός δάσκαλος με εμπειρία ο Χάρης, θα ήθελα να ρωτήσω εάν παλιότερα υπήρχε βία στα σχολεία όπως σήμερα. Καταρχήν, υπάρχουν σχολεία εδώ στην περιοχή, σε εσάς? Βεβαίως. Υπάρχει το 8ο Δημοτικό Σχολείο που είναι 12 θέσιο και υπάρχουν δύο νηπιαγωγεία, τα οποία και αυτά είναι διθέσια, με νηπιαγωγούς, έτσι, διθέσιες όμως, διθέσια νηπιαγωγεία. Έτσι, συνολικά δηλαδή υπάρχουν 8 τάξεις νηπιαγωγείων και ένα 12θέσιο δημοτικό σχολείο. Γυμνάσιο υπάρχει ίδιο. Και γυμνάσιο, το 4ο γυμνάσιο, που είναι στα ανατολικά της πόλεως, του συνοικίας. Αυτά που ακούτε τώρα για βία στα σχολεία κτλ, επειδή ήταν παλιός δάσκαλος, έχετε υπηρετήσει χρόνια, πώς τα βλέπετε εσείς και τι πιστεύετε από αυτό? Η βία πάντα υπήρχε, βέβαια όχι σε αυτό το μέγεθος. Σήμερα, επειδή τα πράγματα έχουν πολύ απλουστευτεί, ήδη οι δάσκαλοι δεν έχουν δικαιοδοσία όσον αφορά την τήρηση της τάξης και την τήρηση της τάξης και την εφαρμογή των κανόνων στο σχολείο. Παλιότερα. Δεν υπάρχει βέργα που υπήρχε. Έτσι, μπράβο. Παλιά λοιπόν υπήρχε μια αυστηρότητα με την έννοια ότι να περιορίσουμε αυτή τη βία. Σήμερα αυτή η απελευθέρωση, νομίζω, μόνο δεινά μπορεί να προσφέρει στον χώρο της εκπαίδευσης, γιατί χρειάζεται που και που να τηρούνται οι κανόνες στο σχολείο. Εάν δεν τηρούνται οι κανόνες, όχι μόνο στο σχολείο, οπουδήποτε, τότε οδηγούμαστε σε μια κατάσταση αναρχίας. Επομένως, η πολιτεία κατόρθωσε με την ελευθερία την πολύ την οποία έδωσε να φτάσουμε σε αντίθετα άκρα από αυτά τα οποία επιδιώκαμε. Ασφαλώς, κοίταξε, δεν είμαι υπέρ της, της βίας στα σχολεία, εννοώ από την άποψη της άσκησης βίας από τους δασκάλους. Η παιδαγωγή πρέπει με μέτρα παιδαγωγικά να οδηγήσουν τα παιδιά σε ένα φρονηματισμό. Όμως, σήμερα, αν οποιοδήποτε δάσκαλος λίγο ξεφύγει από τα καθήκοντά του, κινδυνεύει να περάσει από πειθαρχικό συμβούλιο. Είναι με μία αναφορά κάποιου. Οπότε ο νόμος τον οδηγεί σε αδιαφορία. Οπότε ο νόμος οδηγεί σε μια χαλαρότητα όλα αυτά τα μέτρα, με αποτέλεσμα να έχουμε και εκτροπές. Να περάσουμε λίγο στον κύριο δίπλα μας που είναι, Γρηγοριάδης Μήνης, παράγοντας εδώ της περιοχής. Υπήρξατε και παλιά αντινομάρχης, έτσι? Υπήρξατε. Αν θέλετε, πέστε μας. Κύριε Μήμη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σαν χαμόνος του καφενείου, αν θέλετε να είστε λίγο πιο κοντά, ναι, στο μικρόφωνο, να μας πείτε πώς περνάτε στο χώρο. Θα σας πω πώς περνάμε στο χώρο. Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω λίγο το φίλο μου το δάσκαλο. Ό,τι θέλετε. Για αυτά που είπε, και ήταν όλα σωστά αυτά που είπε. Η γειτονιά μας, η συνοικία μας, σήμερα δεν είναι ακριβώς αμυγός ποντιακό στοιχείο. Υπάρχουν πάρα πολλοί σήμερα που ζούμε αρμονικότατα, έχουν μεταφερθεί και από άλλες περιοχές και δημιουργήθηκε μια πανέμορφη γειτονιά με βάση το ποντιακό στοιχείο. Είστε δεμένοι σαν κάτοικοι εδώ στο χωριό? Είμαστε πάρα πολύ δεμένοι. Στην περιοχή. Δεν ακούγεστε. Λίγο να πω κάτι πάνω σε αυτό, Μήμη. Η παλιά η περιοχή, όπως λέγαμε, ήταν το τσαλί, έτσι. Ήταν τα τσαλιά εδώ, ήταν η θάμνη και ήρθαν οι πόντοι εδώ. Αρχικά το κάνανε μια πανέμορφη περιοχή εδώ, όπως και την Καλαμαριά, και λογικό είναι πάρα πολλοί οι οποίοι επιδιώκουν μια ποιότητα στη ζωή τους να έχουν κατασταθεί εδώ. Αγόρασαν οικόπεδα, χτίσαν σπίτια και λογικό είναι να συνέβη αυτό. Προβλήματα υπάρχουν εδώ στην περιοχή? Προβλήματα, αν εννοείται βιοποριστικά, υπάρχουν, όπως όλες τις περιοχές υπάρχουν. Αλλά προβλήματα μεταξύ των ανθρώπων από θέμα οργάνωσης, έχουν ξεπεραστεί, δεν υπάρχουν. Και μάλιστα σήμερα τα καφενεία, θα έλεγα, έχουν συμβάλει θετικά. Το καφενείο σήμερα δεν είναι το καφενείο που ξέραμε πριν 30 χρόνια. Πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Πράγματι, ένα καφενείο που πήγαινες για να μαλώσεις περισσότερο παρά να πιεις τον καφέ σου και να παίξεις το τάβλι σου. Μήπως έχουν γίνει καφενεία αγανακτισμένων εναντίον των πολιτικών? Σίγουρα εγώ θα έλεγα το άλλο.
θα πρέπει οι πολιτικοί να πηγαίνουν περισσότερο στα καφενεία παρά στις συγκεντρώσεις που πάνε και στις συνελεύσεις και στις συνεδριάσεις. Προεκλογικά ήρθανε στην αλήθεια. Προεκλογικά ήρθανε εδώ. Στο καφενείο. Προεκλογικά περνάνε όλοι. Έχω μια μικρή εμπειρία, γυρίζαμε όλα τα καφενεία όλου του νομού. Αυτό δεν λέει τίποτα. Το θέμα είναι για να μάθεις τα προβλήματα ενός τόπου, τα μαθαίνεις μόνο στο καφενείο. Οι αλήθειες βγαίνουν στο καφενείο. Ελεύθερα μιλάει. Ελεύθερα μιλάει ο πολίτης. Δεν φοβάται κανέναν. Δείχνει και το πρόβλημά του και τον χαρακτήρα του. Τους ανθρώπους μπορείς να τους καταλάβεις μόνο στο καφενείο. Να πω όμως κάτι το οποίο έχω ακούσει. Λέτε προβλήματα δεν υπάρχουν. Προβλήματα όχι γενικότερα, ενώ ειδικά. Εδώ από ό,τι γνωρίζω υπάρχει μια περιοχή στην οποία δεν έχουν οι άνθρωποι τίτλο εδώ και χρόνια. Υπάρχει μια διεκδίκηση, έτσι με το στρατόπεδο κτλ. Είναι χαρακτηρισμένα σαν οικόπεδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, και όμως είναι ένα πρόβλημα το οποίο επί χρόνια σέρνεται, δεν έχει λυθεί και αυτοί οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται από γενιά σε γενιά. Αυτά δεν έπρεπε να αντιμετωπιστούν από τους πολιτικούς που έρχονται εδώ? Για να ξεκαθαρίσω, εγώ δεν είπα, είπα βιοποριστικά προβλήματα υπάρχουν. Προβλήματα μεταξύ των ανθρώπων δεν υπάρχουν. Σήμερα στο καφενείο δεν μαλώνει κανείς. Εδώ μέσα δεν ανήκουμε όλοι στον ίδιο πολιτικό χώρο. Πάντως υπάρχει αυτό που λέω. Από παιδιά. Αυτό που λέω υπάρχει. Ναι, υπάρχει βέβαια. Αυτά είναι άλλα προβλήματα και βεβαίως υπάρχουν και σοβαρά προβλήματα υπάρχουν. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που διονύζεται πολλά χρόνια. Οι εκάστοτε πολιτικοί περνάνε, υπόσχονται και τις επόμενες εκλογές πάλι τα ίδια. Βγάζουν ανακοινώσεις, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Το πρόβλημα παραμένει. Θα έπρεπε σε μια τόσο όμορφη γειτονιά, θα έπρεπε να σκύψουν πολύ περισσότερο κάποιοι πολιτικοί και όλοι αυτοί που ασχολήθηκαν με τα κοινά. Πάντως και τα στελέχη από εδώ θα έπρεπε να πιέζουν για επίλυση τέτοιων θεμάτων. Εγώ πιστεύω ότι τα στελέχη από εδώ, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, έχουν βγει ικανά στελέχη, ασχολήθηκαν σοβαρά και έχουν προσφέρει αρκετά πράγματα. Είναι μια γειτονιά που δεν της λείπει το γυμνάσιο, δεν της λείπει το νηπιαγωγείο σε ιδιόκτητα κτίρια, δεν της λείπει το δημοτικό. Υπάρχουν γειτονιές που πράγματι δεν τους λείπουν οι δρόμοι, αν όχι σε αρίστη κατάσταση, και αυτά οφείλονται σε κάποιους που ασχοληθήκαν με τα κοινά. Με ρίμνηση μας προς αυτά. Να δούμε και το φίλο εδώ, τον Παπαδόπουλο, το Λάκη. Θα έρθεις λίγο πιο μπροστά για την κάμερα, Λάκη. Δεν είναι στούντιο εδώ. Εδώ έχει πολλά στη γειτονιά. Κύριε Παπαδόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είστε συνταξιούχος τώρα? Όχι. Όχι. Κοντεύετε όμως. Κοντεύω όπου να είναι. Με το καλό. Σήμερα με τι ασχολείστε? Αγροτικά. Εμείς ένα επάγγελμα έχουμε, αγρότες. Ναι, τι παραγωγές έχετε? Είχατε παλιά καπνά, τώρα τα εγκαταλείψατε. Έτσι παίρνετε τις επιδοτήσεις, αυτά που προβλέπονται. Από εκεί πέρα έχετε ασχοληθεί με τι, βαμβάκια? Έχουμε ασχοληθεί με βαμβάκια, με δέντρα, με καλαμπόκια. Διάφορες καλλιέργειες. Πλέον, όπως έχει γίνει η κατάσταση, κάθε αγρότης σκέπτεται, υπολογίζει το τι θα κάνει. Δυστυχώς όμως έχουμε ένα επάγγελμα που το διαπιστώσατε, πιστεύω και εσείς, τα τελευταία δύο χρόνια, πέρσι και φέτο, ότι οι καιρικές συνθήκες είναι η καταστροφή των αγροτών. Είναι στη μέρινα του Θεού. Λοιπόν, ωστόσο όμως αμείβεστε γι' αυτό που κάνετε? Κοιτάξτε να δείτε, όχι όπως πρέπει, γιατί ποτέ κανείς δεν έχει νιώσει το επάγγελμα του αγρότη. Ποτέ κανείς δεν το έχει νιώσει. Και ακόμη και η κυβέρνηση προηγούμενη, την οποία την άνοικα και ανήκω, έτσι, μας πήγε στα 67. Πού εντοπίζετε το λάθος εσείς? Είστε Πασόκ δηλαδή? Όχι, είμαι Νέα Δημοκρατία. Α, επειδή ο Βενιζέλος ήταν το... Είναι ο φίλος μου, μη εκεί. Εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία και ο φίλος μου ο Σαμαράς, όταν ήρθε σαν Γενιτσά, τον στηρίξαμε πάρα πολύ δυνατά εμείς και στα γραφεία των αγροτών μαζέψαμε υπογραφές και του δώσαμε, και τότε είπε ότι η ατμομηχανή είναι ο αγροτικός κόσμος. Η ατμομηχανή της Ελλάδος. Επομένως, δυστυχώς, με βάση αυτό το οποίο μας λέτε, τι δεν πήγε καλά, θα σας ξαναρωτήσω, έτσι ώστε να αμυφθείτε από τους σκόπους σας, από αυτό το οποίο προσφέρετε, και να είστε ευχαριστημένοι? Κοιτάξτε, με βάση τη συνεννόηση πάντα με την κυβέρνηση αναφέρομαι. Κοιτάξτε να δείτε, τη στιγμή που το αγροτικό ζήτημα είναι ένα ελεύθερο επάγγελμα, έτσι, ελεύθερο επάγγελμα, γιατί παίρνουμε τις επιδοτήσεις απευθείας εμείς. Εμείς παράγουμε, εμείς πρέπει να βρούμε τις αγορές. Δεν υπάρχει προστασία από το κράτος. Μήπως δεν υπάρχουν συνεταιρισμοί, δηλαδή?
Κοίταξε, οι συνεταιρισμοί όπως λειτουργούσαν, καλά κάνανε και διαλύσαν για μένα. Δεν λειτουργούσαν όπως έπρεπε. Ναι, αλλά χωρίς συνεταιρισμούς ο παραγωγός δεν μπορεί να αμυχθεί. Δεν είναι αυτό που λες, φίλε Κοσμά, είναι ομάδα παραγωγών. Ο συνεταιρισμός δεν μπορεί. Ομάδα παραγωγών, ήδη ξεκίνησαν τα νέα τα παιδιά να μπουν σε ένα τέτοιο αυτό. Όπως είναι η Βέργια, η Εμαθία είναι πιο ξύπνη εκείνη από εμάς, από την Μπέλα, αυτό πρέπει να το πούμε. Έχουν οργανωθεί, γι' αυτό και τα προϊόντα τώρα με το Ελμπάγκο, με τα ροδάκινα έχουν φύγει. Τα πουλήσαν τα περισσότερα εδώ, ενώ εμείς οι δικοί μας δεν τα πουλήσαν, πήραν τα λεφτά από τον Υπουργό. Λέτε ότι σε τοπικό επίπεδο πρέπει να δραστηριοποιηθούν οι αγρότες. Αυτό αντιλαμβάνομαι μέσα στο μέσος. Κοιτάξτε να δείτε, το αγροτικό είναι πολύ δύσκολο, παιδιά. Όποιος δεν το ζήσε, δεν μπορεί να το καταλάβει. Αυτοί που το ζήσαν μόνο μπορούν να το καταλάβουν. Σας είπα ότι πέρσι δεν υπάρχει περίπτωση αγρότης να βγάλει ένα χιλιάρικο κέρδος. Όλοι είμαστε μέσα. Όλοι είμαστε μέχρι εδώ. Πέρσι όμως, Βλάκη, είχαμε υπουργό από εδώ. Και φίλους σου. Μπράβο. Λοιπόν, καλά που είχαμε υπουργό από εδώ. Καλά που είχαμε υπουργό από εδώ. Πήγε τις επιδοτήσεις του καπνού. Τελειώναμε εμείς φέτο. Πήγε μέχρι το 19. Μέχρι το 19 θα παίρνουμε αυτές τις επιδοτήσεις οι οποίες δεν έχουν αγγίξει τις άλλες επιδοτήσεις, δηλαδή του καπνού κτλ. Έχει βάλει ροδάκινα, σπαράγγια, μπιζέλια, φακές, τα έχει βάλει όλα να επιδοτούνται. Οπότε υπάρχει προοπτική, λέτε, καλή. Έτσι. Ναι, κοίτα, αυτά τα προϊόντα που είπα, ο καπνός, οι επιδοτήσεις. Οι επιδοτήσεις συνεχίζονται μέχρι το 19. Ενώ τελειώναμε το 14-15 τελειωμένα. Λάκη να σε ρωτήσω κάτι. Όμως συγγνώμη λίγο κόσμο, αυτόν ο καπνός δεν έχει φύγει από την Ελλάδα, ρε παιδιά. Σε πολλά μέρη βάζουν καπνά. Και εδώ, 30%. Και εδώ τώρα κόσμο, εγώ μπορώ να βάλω. Είχα δικαιώματα, πρέπει να είναι 60 στρέμματα. Έτσι. Εγώ τώρα μπορώ να βάλω 150 στρέμματα. Αρκεί να κάνω συμφωνία. Ελεύθερη αγορά είναι. Και τα σπαράκια έχουν μπει στην άκρη όμως, εφόσον η Γερμανία έχει βγάλει δικά τη με θερμοκήπια. Προηγουμένως κάτι είπα και δεν το καταλάβατε, ότι ο καιρός. Σπαράγγι δεν μαζέψαν ακόμη στην Ελλάδα, η Γερμανία μαζεύει. Λόγω θερμοκηπίου. Έχουν καταδικαστεί αυτοί, έχουν τελειώσει. Επειδή μιλάτε για τον καιρό, σήμερα έτυχε πήγα στην Βέρεια και γυρνούσα από το δρόμο εδώ από Λουδία. Η κατάσταση την οποία είδα ήταν πραγματικά τρομακτική. Τα χωράφια είναι πλημμυρισμένα, οι αγρότες σίγουρα δεν μπορούν να κάνουν τις δουλειές τους. Τι προβλέπετε για αυτή την περίπτωση, τι θα κάνει η πολιτεία σας, έχει πει τίποτα. Μιλάτε με έναν άνθρωπο που είναι ομοιοπαθής. 10 στρέμματα ροδάκινα περιμένω να τραβήξει για να τα χαλάσω. Να τα ξυλώσω δηλαδή, να προλάβω να βάλω μια άλλη παραγωγή. Τα έχω δηλώσει τα οποία αυτά πάνε στα ψέα. Η αποζημίωση θα είναι στα ψέα. Θα πληρωθώ μετά από 2 χρόνια, ίσως και 3, αρκεί όμως να αποζημιωθώ. Τρέμε η ψυχή μας, μήπως δεν πάρουμε λεφτά. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση των αγροτών. Και φέτο, Κοσμά, προβλέπω, γιατί σε 10 μέρες έχουμε Πάσχα, έτσι. Εμείς το Πάσχα πρέπει να ήμασταν έτοιμοι μετά το Πάσχα να σπείρουμε βαβάκια. Για να έχουμε προμοιότητα. Εμείς τώρα που θα σπείρουμε το Μάιο θα πάθουμε όπως πάθαμε πέρσι. Δεν θα προλάβουμε να τα μαζέψουμε. Τα βαβάκια είναι στο βάλτο μέσα. Είναι αμάζευτα. Αμάζευτα είναι. Ο κόσμος έχει καταστραφεί. Ένα μέρος είναι αμάζευτα. Λάκη, πριν τελειώσουμε, ξέρεις, έχω μια απορία πάντα. Έχεις ένα παρατσούκι. Πού οφείλεται αυτό? Ήμουν πολύ ζωηρός από μικρός. Θέλεις να μας το πεις? Ποιο, που λένε το παρατσούκλι, πώς λέγεται? Πώς σας αποκαλούνται? Κανένα. Μήπως σε σαμποτάρει, μήπως σε σαμποτάρει. Αυτός είναι ο Καρεντίτσος και εγώ είμαι ο Λάκης ο Αλίτης, με έτσι με ξέρανε. Αυτό εννοείς? Και ποιος το έβγαλε αυτό? Εδώ παιδιά είχαμε όταν υπήρχε η πλατεία, υπήρχε εδώ η πλατεία που δεν ήταν έτσι. Το έγινε επιμερών μας, ο Βαβίνης το έκανε, εγώ σαν αντιδήμαρχος. Έχω ρίξει αίμα εδώ στο, και ο Μίμης με τα σχολεία. Προσφέραμε εδώ στον τόπο μας. Με δρόμους και με έτσι, κατάλαβες? Οπότε σου το κόλλησε κάποιος, ποιος το κόλλησε? Ήταν μικρή και είχαμε μια πλατεία, πίναν τα άλογα νερό, τα γελάδια τότε παλιά χρόνια. Και όλο κάναμε φασαρίες, μισμαλώναμε, ξέρεις, ξυπόλυτη, φτώχεια καταραμένη. Φτώχεια καταραμένη, αλλά όπου πάνε οι πόντοι είναι ευλογημένοι. Ο συνοικισμός ήταν ένα χάος και έχει γίνει τώρα, το βλέπεις πως είναι παράδεισος. Εγώ να σου πω το Αλίτης, λέω, φαίνεται γυναικά συνολάξει. Όχι, δεν ασχολούμαι οι γυναίκες, φοβάμαι τις γυναίκες εγώ, λέω, δεν τις ασχολούμαι, δεν ασχολούμαι καθόλου. Για πες το δικό σου παρατσούκλι. Εγώ είχα ασχοληθεί πάρα πολύ με γυμναστική και όλα αυτά εδώ και ο παππούς μου έλεγε ο Καριδένιον, ο Καριδένιον,
και από παράφραση έγινε ο Καρυδίτσος. Οπότε αν πούμε εδώ ο Καρυδίτσος, ο Καρυδίτσος ξέρουν όλοι. Ναι, μικρός έτσι. Όσο για το Λάκη θα να συμπληρώσω, το Αλίτης είναι κατεφημισμόν. Επειδή είναι πολύ καλό παιδί, απλά ισχύει το αντίθετο. Όταν μερικές φορές όντως, να προβάλλουμε κάτι πολύ, λέμε το, εύξηνος πόντος λέμε. Επειδή είναι κακιά θάλασσα, τη λέμε εύξηνε, φιλόξενη. Έτσι και με το Λάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι ακόμα για τη γειτονιά. Κάτι που δεν το είπαμε. Έχουμε δύο συλλόγους, ένα ποδοσφαιρικό και ένα πολιτιστικό σύλλογο. Έναν αξιόλογο ποδοσφαιρικό σύλλογο και έναν πολιτιστικό σύλλογο που πραγματικά παράγουν πολιτιστικό έργο. Η Εύξηνος Λέσης Γιαννιτσών είναι ένας σύλλογος με πολύ μεγάλη ιστορία. Από τότε που ιδρύθηκε μέχρι σήμερα παράγει έργο πολιτιστικό. Είναι ένας κύτταρο σε αυτή τη γειτονιά. Πόσα χρόνια λειτουργεί? Εγώ νομίζω... 84 είναι. Έχει αλλάξει. Η επανείδηση έγινε από το 1984, αλλά ο σύλλογος υπήρχε από παλιά, από το 50, από το 50-51, ο οποίος στη συνέχεια όμως έφυγε κάτω. Ο κάτω σύλλογος δηλαδή είχε έδρα εδώ το Τσαλί και ήταν ως αθλητικό σύλλογος με την Ποντιακή Νεολαία. Τώρα έφυγε κάτω. Τελειώνοντας, γιατί έχω πει και πολλά μου φέρνει. Δεν θα φύγουνε. Τι φράση μου. Ο πολιτιστικός σύλλογος προσφέρει πάρα πολύ σε αυτή τη γειτονιά. Από τη μέρα που ήρθαν οι πρώτοι πόντις, οι πόντοι δεν χρειάζεται να έχουν ένα καταστατικό για να κάνουν ένα σύλλογο. Οι πόντοι άμα βρουν μια λίρα και έναν ανοιχτό χώρο και λίγη σουβρά και... έχει γίνει ο σύλλογος, έχει στηθεί. Λοιπόν, σήμερα θα έπρεπε η πολιτεία να σκύψει γενικά στους συλλόγους, σε όλους αυτούς που συντηρούν και διατηρούν την παράδοση, να σκύψει να τους βοηθήσει, γιατί αυτό που λέμε και αυτό που ξέρουμε όλοι, όσοι ξεχνάνε την ιστορία τους, δεν έχουν μέλλον. Πρέπει να υπάρχει αναβίωση. Οι ρίζες μας. Όταν δεν ποτίζεις τις ρίζες ενός δέντρου, το δέντρο ξεραίνεται. Ωραία. Και στη γειτονιά μας έχουμε σύλλογο. Εσύ με είχες πει στην αρχή, δεν θα μιλήσω εγώ. Σε φόρμα είσαι. Ελάτε λίγο πιο κοντά. Ελάτε λίγο για να σας δει η κάμερα. Η κάμερα κάνει κομμάτι εδώ. Ελάτε όταν λες εκεί θέλω εγώ πληθυντικό. Όχι, η κάμερα κάνει κομμάτι. Α, για την κάμερα καλά. Δεν ξέρω αν τα... Εγώ λέγω με μούτα σκήμων. Του Θεοδόρου και της αγάπης απάντησε τον τόπο χλωερό. Με τι ασχολείστε? Με αυτό που είπα. Εγώ συνταξιούχος είμαι, αλλά με γραφείο τελευταίας κατοικίας. Οι δουλειές πάνε καλά. Δόξα τω Θεώ, αλλά βέρεσε πολύ. Ναι. Σήμερα ήμουν σε μια εκκλησία και είδα τελείωτα χαρτιά, μνημόσυνα, 40. Βέβαια είναι η μέρα τέτοια. Χαρτιά είναι. Τα άλλα τα χαρτιά που είναι. Δηλαδή υπάρχουν κηδείες απλήρωτες. Ακριβώς έχω τώρα... Πολλές είναι. Θα πω κάτι χαρακτηριστικά. Η μία είναι 18 μήνες και η άλλη είναι 10 μήνες. Οπότε προσφέρεται διπλάσιο κοινωνικό έργο. Και δεν μπορούμε να τους βγάλουμε εμείς, γιατί αν τους βγάλουμε θα ξαναπληρώσουμε. Εγώ ήθελα να πω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν το είπαν εδώ οι κύριοι να πούμε. Για τα νεκροταφεία τα δικά μας. Γιατί σταματήσανε? Σύμπως, ξέρετε γιατί είστε εσείς. Λέτε της Μητρόπολης. Ναι, εδώ, τα νεκροταφεία της Μητροπόλης. Ενώ αγοράσαν. Γέμισαν. Όχι, μπορεί να γεμίσανε, αλλά πήρανε μέρος για να το χτίσουν και σταμάτησε. Και εμείς οι πολίτες, οι φουκαριάδες δεν ξέρουμε τίποτα. Στα νέα νεκροταφεία, έτσι. Όχι, εδώ πάμε ακόμα. Θα γεμίσουμε τους δρόμους και μετά το τι θα το κάνουν δεν ξέρουμε. Ακόμα παίρνει, ας πούμε. Αλλά για ποιο λόγο δεν χτίσανε τα καινούργια, αυτά που πήρανε, δηλαδή το οικόπεδο που πήρανε, το χωράφι, για ποιο λόγο σταμάτησε? Ενώ ανοίξανε το φράκτη, κάνανε ένα δρόμο για να μπορούν να πηγαίνουν έρχονται για να το χτίσουν και σταμάτησε. Για ποιο λόγο? Δεν μου λες, μπορείς να μας πεις κάτι για μια έτσι κηδεία που σε έχει μείνει στο μυαλό? Τι να σου πω. Βέβαια έμεινε. Δηλαδή όταν κατεβάζεις έναν κάτω εκεί για να τον ντύσεις, για να τον κάνεις, έτσι. Εδώ ο Καζαντζίδης, ξέρεις πως έλεγε το τραγούδι, σαν το σκυλί μου έδιωχνες, στη δυστυχία με έσπρωχνες. Σαν το σκυλί σε πετάνε όταν σε κατεβάζουν κάτω στο νεκροτομείο. Εάν δεν πεθάνεις στο σπίτι. Πήγα πήρα που λες Κοσμά. Δεν πειράζει που σε λέω Κοσμά, τι έγινε? Κοσμά λέω. Όχι, που δεν βάζει το κύριο Κοσμά. Σας ακούμε, πείτε μας λίγο.
Λοιπόν, κατέβηκα κάτω, εγώ τώρα βλέπω. Λέω το παιδί που έχω μαζί μου, ρε σύλλο, τι είμαστε εμείς, λέω, χειρουργοί είμαστε, ρε. Κάνει και εκείνος, τι να κάνουμε. Δεν το καταλάβαμε, πείτε το μας λίγο πάλι από την αρχή, σας παρακαλώ. Θα το πω, πήγαμε στο νεκροτομείο κάτω. Ναι. Για να πάρουμε τον νεκρό. Μάλιστα. Αλλά ο νεκρός δυστυχώς ήταν έτσι, με αυτό το κεφάλι όλο πεταμένο. Τι μας λέτε, ναι, τώρα. Εγώ τώρα τι μπορώ να κάνω μαζί με το συνεργάτη μου που έχω. Μπορώ να προσφέρω τίποτα. Έγινε νεκροψία γι' αυτό, έτσι. Όχι, δεν έγινε νεκροψία. Πώς ήταν. Κοίταξε, από ατύχημα ήταν, έτσι. Από ατύχημα. Λοιπόν, εμείς τον τυλίξαμε, που λέω, μα τον πήγαμε. Τι γίνεται μετά. Τον λέω όμως εγώ τον παθόν. Λέω, έχεις προσωπικό θανάτου. Λέει, έχω. Και πώς το πήρες, του λέω. Αυτό κανονικά πρέπει να πάει για νεκροτομή. Θα πάει για αστυνομία. Λέω, όχι, εγώ έχω. Όντως έχει ο άνθρωπος, τον παίρνω, τον πάω στο σπίτι. Και η ώρα 1:30 τη νύχτα με παίρνει τηλέφωνο ο διοικητής και με λέει, κύριε Μούτα, λέει, είστε, λέει, παραβάτης και θα τιμωρηθείτε. Για ποιο λόγο, λέω, λέει αυτό και αυτό. Λέω, δεν κατάλαβες καλά, του λέω. Εγώ όταν έχω πιστοποιητικό θανάτου είμαι 100% νόμιμος. Και με λέει, θα πάτε να πάρετε, λέει, τη σωρό και θα την πάτε. Εγώ του λέω, δεν πάω να την πάρω τη σωρό. Πάρε εσύ τηλέφωνο, λέω, στο σπίτι για να πω να την πάρω εγώ μετά να μου. Τελικά ποιες ήταν οι επόμενες κινήσεις, την πήραν τη σωρό, την πήγαν στο νοσοκομείο πάλι. Δεν την πήρα εκείνη την ώρα, την άφησα να ξημερώσει στο σπίτι, το πρωί την πήρα και πήγα στο νεκροτομείο, έγινε η νεκροτομή και μετά τον φέραμε ξανά πίσω να μου. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Κάτι άλλο, όχι, κάτσε. Πείτε μας δεν λίγο. Μου λες, τους είπατε για τον όροφο που δεν έχουμε, ξέρω εγώ, ακόμα. Μαζέψαμε κάτι υπογραφές, τι έγιναν εδώ. Τι όροφο. Μα θέλουμε, ρε παιδί μου, ο συντελεστής δόμησης να ανέβει. Να το από ποιον εξαρτάται, από το Δημοτικό Συμβούλιο. Πού να ξέρω, η κυρία μας που είναι η συντελεστή. Α, τι είναι. Λογικά ξεκινάει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δημοτικό Συμβούλιο, Νομαρχιακό Συμβούλιο, Κορανάμνων. Το Δημοτικό Συμβούλιο, τότε που ήμουνα και εγώ, έχουμε πάρει την απόφαση αυτή. Στείλαμε. Αλλά πήγε την κόλαση. Πάνε κάτω στο Υπουργείο, από εκεί το Υπουργείο παίζει όλο τον ρόλο. Πάντως είμαστε σε μια περίοδο που η οικοδομή δυστυχώς έχει μεγάλη ύφεση, οπότε δεν ξέρω πώς θα χτίσαμε. Καινούργιο τώρα. 25 λεπτά έχουμε και για τους υπόλοιπους θαμώνες. Επομένως σας περάσουμε. Μα εσείς ερχόμαστε, πού πηγαίνετε. Όχι, καθίστε λίγο, καθίστε λίγο. Πώς σας λένε. Παναγιωτήρης Γιώργος. Τι ασχολείστε. Ασχοληθήκατε μάλλον. Ασχοληθήκα με την ίδρυψη και τώρα είμαι συνταξιούχος εδώ και 15 χρόνια. Ίδρυψη όταν λέτε, δουλεύατε στο Δήμο. Ναι, δουλεύαμε στο Δήμο. Ίδρυψη και αποχέτευση γεννητών που λέμε. Και... Τι είναι καλό νερό στα Γιάννητσα, έχει καλό νερό. Πολύ καλό νερό έχει, ωραίο είναι, έχουμε νερό από το Πάικο, έχουμε και γεωτρήσεις οι οποίες είναι, έχουμε και χημικούς οι οποίοι τα εξετάζουν πολύ καλά και συνεχίζεται το ίδιο βιολί. Εσείς τι προβλήματα βλέπετε εδώ τώρα. Εγώ τι προβλήματα, τα προβλήματα τα είπαν οι αρχιτέκτονες εδώ που ήταν. Ο Χάρης, ο Μίμης, ο Μούτας. Τους ακούσαμε, τους ακούσαμε. Παιδιά, εγγόνια έχετε. Εγγόνια, δυσέγγωνα. Και δυσέγγωνα. Δυσέγγωνα, ναι. Έχω 2 δυσέγγωνα και 4 εγγόνια. Πώς περνάτε με τα εγγόνια σας και τα δυσέγγωνά σας. Παίζετε. Έχω τώρα να τα δω μια εβδομάδα. Είναι εδώ. Όχι, δεν είναι εδώ. Είναι πιο μακριά. Στη Θεσσαλονίκη είναι. Ωραία. Να σας ζήσουν, να είναι καλότυχα. Όλοι να σας πάνε καλά. Συνεχίζουμε. Για να γνωρίσουμε και τον κύριο εδώ. Πώς λέγεστε. Συμπλήρης Χριστόφορος Νικολάου. Με τι ασχολείστε. Είμαι συνταξιούχος, υπεροβολάβος οικοδομών. Αθήνα και Γιάννητσα. Μεγάλη κρίση όμως το ΕΠΑΚ. Εδώ και 4-5 χρόνια έχουν σφαραλιάσει τα πάντα. Δεν υπάρχει. Ο ελληνικός λαός βιώνει μια κατάσταση ανεπανάληπτη. Το πότε θα σώσει η κατάσταση δεν ξέρουμε. Όσον αφορά η πρώτη γενιά που ήρθε το 22-23 Καλαμαριά και συνεργεία Γιάννητσα, μας δώσαν οικόπεδα στους πατεράδες μας, στο τσαλί. Αυτά γεμάτο παγάδια, πώς τα λένε, τσαλιά. Παραπίσω πνευμονάσαι και μια τραπεζούντα. Εντάξει, αυτά τα είπαμε. Ναι. Εγώ ξέρω τι θέλω. Έχεις απόλυτα οικόπεδα. Απόλυτα οικόπεδα, έχεις απόλυτα διαμερίσματα. Όχι, ένα έχω ιδιόκτητο. Οπότε είναι τυχερός. Είσαι από τους τυχερούς. Πείτε μας και κάτι ευχάριστο όμως. Τυχερός δεν είμαι, γιατί δύο μαγαζιά κλείσε ο γιος μου στην Κατερίνη και πήγε στη Γερμανία. Νεοσέτ και παραφερή. Λοιπόν,
Λοιπόν, να μην πάμε εκεί. Όσον αφορά για το ποντιακό, το σύλλογο των ποντίων, πρέπει να λεχθεί κάτι για τον Ασλανίδη το Λάκη, το πρώτο του ποντιακού σωματείου Γεννητσών. Να το τιμήσει, λέτε, δηλαδή. Αν δεν υπήρχε ο Ασλανίδης ο Λάκης, ποντιακό δεν θα υπήρχε. Το 2001 που ήρθαμε, το 81 που ήρθαμε από την Αθήνα, δεν υπήρχε ποντιακό σύλλογο στη Σαλιβάνο. Υπήρχε κάτω στα Γεννητσά. Μετά τις εκλογές του 81-82 μαζευτήκαμε 20-22 παλικάρια και επαναλήψαμε πάλι το ποντιακό. Στην πορεία ξαφανίστηκαν οι περισσότεροι. Ανέλαβε ο Ασλανίδης ο Λάκης και 7-8 χρόνια το κράτησε γερά και το έφερε εδώ που το έφερε. Σας οργάνωσε και το στερέωσε. Βεβαίως. Βέβαια και ο κύριος Γλυγουριάς βοήθησε και ο δάσκαλος μας βοήθησαν πολύ. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε λίγο τον κύριο εδώ. Γεια σας, καλησπέρα. Γεια σας. Πώς ονομάζεστε? Λέγομαι Αθανασιάδης Παναγιώτης. Εγώ είμαι, δεν είμαι τσαλιώτης, είμαι με μεταγραφή εδώ. Ερωτικός μετανάστης. Ναι. Έρχομαι εδώ, οι περισσότεροι είναι συνταξιούχοι, παίζουμε κανένα χαρτάκι. Από πού είστε, ποια είναι η καταγωγή σας? Το χωριό μου λέγεται Μιλιά, είναι από την Αρδαία. Είμαστε γνωρίζουμε τη Μιλιά, γιατί είμαστε κοντοχωριανοί. Και εμείς κοντοχωριανοί. Ναι, είναι πιο ωραία όμως από εδώ, από το Τσαλί, πιο ωραία χωριά. Α, όχι, όχι, όχι. Εγώ το Τσαλί τώρα το έχω σαν το χωριό μου, δεύτερο χωριό, ναι. Όπου γης είναι και πατρίς. Πώς περνάτε στο χώρο, θα μας πείτε? Εδώ ερχόμαστε, παίζουμε χαρτιά, παίζουμε τάβλη, πιο πολλοί είναι συνταξιούχοι. Είστε εδώ καλός, στον μπουρλό άκουσα. Α, έχουμε, είναι ο κύριος ο καθηγητής. Έχουμε όμως και έναν πολύ όταν καλό. Όταν λέτε καθηγητής, κλέβει ή το χαρτί το πάει? Όλα, όλα, όλα. Σε όλα μέσα είναι. Έχουμε τον καλύτερο καφετζή. Τώρα θυμήθηκα. Το όνομά του είναι Κάψιμος. Δεν το ρώτησα καμιά φορά που... γιατί θα, το ρωτήσουμε εμείς. Θέλω όμως να μου πείτε κάτι. Εσείς πόντιος είστε, καταγωγή? Όχι. Είμαι πόντιος. Είμαι από την μητέρα, είμαι πόντιος, από τον πατέρα. Ξέρετε τα ποντιακά δηλαδή? Πολύ καλά. Κάνετε φροντιστήριο εδώ, τα μάθατε καλά. Εμένα με μεγάλωσε η γιαγιά μου. Πόντια ήταν, τα ξέρω, ναι. Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά είναι σαν χωριό μου και έρχομαι εδώ. Μάλιστα. Περνάω καλά. Κοσμά, εσύ τα ποντιακά τα ξέρεις? Τα ξέρω αρκετά καλά. Μπορείς να μιλήσεις ένα κύριο ποντιακά να σ' ακούσω? Εγώ καλά τσάματα. Για πόντιος εγώ κομμάτω. Και εγώ πόντια είμαι, αλλά δεν τα μιλάω. Λίγο να σας ακούσω θέλω. Τι θέλετε να σας πω? Ό,τι θέλετε. Πώς σας λένε? Πώς με λένε? Το πιο σπάνιο επίθετο στην Ελλάδα ποιο είναι? Παπαδόπουλος. Να είστε καλά. Αυτός είμαι και Αναστάσιος. Και είχατε ασχοληθεί παλιότερα? Εγώ είμαι συνταξιούχος του ΙΚΑ. Βασικά η δουλειά μου ήταν σαν οδηγός. Δούλευα σε Ταλίκες, έβγαινα έξω. Ήταν πολλά τα μάτια σας. Ακούσατε τραγούδι αρκετά, εκεί αρκετά. Για τον Ταλικέρι, έτσι. Αρκετά, αρκετά. Το ακούγατε στον δρόμο? Συνήθως είχαμε αυτά τα CP εμείς τα αυτοκίνητα και συνόμαστε μαζί, μιλούσαμε με τους συναδέρφους στη διαδρομή πώς θα πάμε. Ναι, τι σημαίνει αυτό? Ενημερώνεσαι για... Ενημέρωνα που έχει μπλόκο για να αποφύγουν τον μπλόκο. Και τον μπλόκο και βοηθούσαμε τον συνάδελφο που όταν από σου πίσω το λέγαμε προσπέρνα σε μια στροφή, δεν έρχεται τίποτα. Βλέπω εγώ μπροστά, ας πούμε. Κύριε Παπαδόπουλε, το πιο ωραίο σας ταξίδι θέλω να μας πείτε, να μας ταξιδέψετε λίγο και εμάς. Το πιο ωραίο... Το πιο όμορφο. Το πιο όμορφο ήταν ένα μου ταξίδι στη Βενετία. Που πήγα για δουλειά βέβαια, όχι ότι πήγα για τουρισμό, πήγα για δουλειά και... Πήγατε με τη γυναίκα μαζί ή μόνο? Όχι, πήγα πολλές φορές και με τη γυναίκα μου έξω με το αυτοκίνητο, αλλά εκείνη τη φορά που έτυχε να πάω στη Βενετία δεν είχα τη γυναίκα. Οπότε πήγατε σαν άνθρωπος. Ας πούμε. Εσείς νόμισμα ρίξατε? Ναι, βέβαια. Τι ευχή κάνετε, θα μας πείτε? Ναι, ναι, ευχήθηκα. Για καλά ταξίδια ευχήθηκα εγώ. Πάρα πολύ. Ένας οδηγός τι να ευχηθεί? Είστε πρακτικός άνθρωπος, κύριε Παπαδόπουλε. Είστε ευχαριστημένος? Εντάξει, όχι, δεν είμαι. Πώς μπορώ να είμαι ευχαριστημένος? Τον 680 ευρώ σύνταξη μπορεί να είσαι ευχαριστημένος? Η σύζυγος παίρνει σύνταξη? Ορίστε. Η σύζυγος, η γυναίκα σας. Ευτυχώς παίρνει και η σύζυγος. Τα παιδιά τα βοηθάτε λίγο? Κάποτε τα παιδιά βοηθούσαν τους γονείς, τώρα οι γονείς βοηθάνε τα παιδιά. Εγώ άμα ρωτήσω κάποιο ανέκδοτο έτσι ποντιακό, ποιος ξέρει καλά? Ναι, ναι. Εγώ μπορώ να σας πω ένα. Πείτε μας ένα ανέκδοτο βεβαίως. Κάποτε εδώ στη γειτονιά είχαμε κάποιον κύριο που το έπαιζε πολύ ζωηρός. Ναι. Είχε πολλές γκόμενες που λέμε στην απλή. Είχε και ένα γιο, ο οποίος μεγάλος ο γιος του ήθελε να παντρευτεί, αγάπησε μια κοπέλα στη γειτονιά του.
Και πηγαίνει στη μητέρα, του λέει: Μητέρα, εγώ θέλω να παντρευτώ. Θέλω να παντρευτώ την τάδε. Κατάλαβα τι θα πείτε γι' αυτό. Όχι, να μην το πω. Να το πείτε. Άμα το ξέρει, να μην το πω. Όχι, να το πείτε. Πρέπει. Ακόμα δεν υπάρχει τίποτε που να θίξουμε κανένα. Λέει η μητέρα, μου λέει: Κοίταξε, αυτά τα κανονίζει ο μπαμπά. Πάει στον παπά, ο γιος λέει: Πατέρα, λέει, θέλω να παντρευτώ, λέει, την τάδε. Την παρέσει, ξέρω. Λέει ο παπάς, όχι, δεν κάνει, λέει, είναι, λέει, αυτό λέει παιδί μου. Λέει. Πώς θα την παντρευτείς, δεν κάνει. Δεν περιττεί. Είναι παιδί μου. Ναι, μάλιστα. Αυτή που θες να παντρευτείς, λέει, είναι κόρη μου, δεν κάνει. Δύο φορές, τρεις φορές, αγανάκτησε το παιδί. Λέει: Ρε μάνα, λέει, τι γίνεται εδώ, λέει. Εδώ που πάω, αυτός λέει: Όλα παιδιά, τι να κάνω. Το λέει: Μα του πάνε, πάρε αγόρι μου, πια θέλεις, δεν είσαι δικό του παιδί. Δεν είσαι από αυτόν. Να σε πω κι εγώ ένα που άκουσα χθες από ένα φίλο. Ήταν ο Κωστίκας και ο Κιωρίκας και είχαν μόλις παντρευτεί. Βρίσκονται και λένε: Πώς θα περνάς? Λέει: Μια χαρά, λέει ο Κωστίκας. Έτυχα σε μια γυναίκα να δεις το φαγητά φτάει. Τα πάντα, λέει, νοικοκυρά, λέει, τα πάντα. Λέει: Σο άλλο, σο λάγκεμα. Α, εκεί καλέ, εκεί πάει καλά. Λέει: Εσύ, Γιωρίκα, εμένα, λέει, από δουλειά σκυφτάει τίποτα, λέει. Αλλά λέει: Σο έτσι, λέει, πολύ καλή, πολύ καλή. Λέει και ο Κωστίκας: Γιωρίκα, ατρώμε σε σεν, αλλά και εγώ σε σεν. Με την ευκαιρία να σας συγχαρώ για την ωραία σας εκπομπή. Πράγματι, δηλαδή, αυτό σημαίνει δημοσιογραφία. Να βγαίνει τηλεόραση, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας να βγαίνουν στην γειτονιά, να ρωτάνε τα προβλήματα του κόσμου. Για μένα αυτό σημαίνει δημοσιογραφία και όχι. Ωραία, ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Βέβαια, ό,τι δεν μας συμφέρει θα τα κόψουμε, αλλά δεν πειράζει. Δεν κόβουμε ποτέ τίποτα. Ο κύριος, πώς λέγεται? Δεν ξέρει. Μαυρόπουλος Θεόδωρος λέγουμε. Νομίζω γνωριζόμαστε από χρόνια. Κάπου πάρα πολύ παλιά. Ήμουνα. Ναι. Τα καπνά άφησαν ψωμί εδώ, έτσι. Άφησα ψωμί, όντως άφησα ψωμί και τώρα δύσκολα τα πράγματα. Τώρα τα παιδιά τα νέα. Τα παιδιά τα νέα, ο γιος μου ήταν στην Γερμανία, ήρθε ασχολείται με τη γεωργία εδώ και γύρω στα 15 χρόνια. Δύσκολα, δύσκολα. Πέρσι 27 Μαρτίου είχε σπείρει όλα τα καλαμπόκια του και φέτος είναι ακόμα τα χωράφια μας μέσα στα νερά. Περιμένετε βοήθεια από την πολιτεία. Τι να κάνω, τι να κάνω. Αλλού από πού? Πρέπει να έρθει η πολιτεία να δει το πρόβλημα γιατί είναι τεράστιο στην περιοχή. Πάνε για καταστροφή αγρότες. Ίσως να μην μπορέσουμε να σπείρουμε φέτος, έτσι πως πάει ο καιρός. Μπορεί να μην προλάβουμε να σπείρουμε. Εδώ πως περνάτε? Εδώ περνάμε πολύ ωραία. Παίζετε τα βλάκι, τα βλάκι, καλαμπουρίζουμε, έχουμε ωραίο καφετζί όπως είπε και άλλος εδώ. Μόνο καφεδάκι πίνετε, τσιπουράκι με ζέδες. Εντάξει, τσιπουράκι όχι τόσο εδώ, καφεδάκι. Στείνετε γλέντια εδώ πέρα έξω. Κάπου, όχι γλέντια και τέτοια εδώ, όχι. Κάποιος κύριος να παίζει λύρα, να σας ψυχαγωγεί, υπάρχει κάτι στον χώρο? Εντάξει, εδώ όχι. Εδώ σε αυτό το μαγαζί όχι. Πολύ σπανίως. Ωραία. Να γνωρίσουμε λίγο και τον κύριο εκεί. Μετακινήσου. Θα περάσω λίγο. Κοσμά, καλησπέρα και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Μια παράληψη. Προηγουμένως κάτι είπε ο κύριος ο πρώην αντινομάρχης για τα οικόπεδα. Αυτός που ήταν επιτροπή οικοπαίδων ήμουνα εγώ. Ξεκίνησα από εδώ πάνω από το Τσαλί, από τη Νέα Τραπεζούντα, σημερινή, με 57 οικογένειες. Το πρόβλημα όμως ήταν αλλού. Το πρόβλημα ήταν ότι ο στρατηγός από τη Βέρεια που κάνει κουμάντο για τα στρατόπεδα εδώ πάνω δεν έβαζε υπογραφή κανένα στρατηγός. Σε αυτό επάνω το θέμα κατέβηκα εγώ κάτω στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης επί Καραμαλή Κωνσταντίνου. Κατέβηκα κάτω και πήγα απευθείας στη ΓΕΦΑ μέσα, στο στρατηγό. Επιλέξει τον είπα ότι θέλω αυτά τα οικόπεδα να περάσουν στο Δήμο, όχι μόνο για τα Γιάννητζα. Για να μπορεί να λυθεί το πρόβλημα, ναι, μέσω του Δήμου. Λέει. Αλλά μέσω του, για αυτά τα οικόπεδα τα 57 που είναι, 59 πόσα είναι, αυτά τα οικόπεδα είναι εδώ για 67 χρόνια αυτή η υπόθεση. Ο πατέρας μου ήρθε. Οι άνθρωποι δηλαδή αυτοί δεν πήγαν αυθαίρετα, τους εγκατέστησαν εκεί, χτίσανε σπίτια. Ίσα ίσα πήγαν περισσότερο για να με το Ανταρκτικά που ήταν όλα αυτά που ξεκινήσαν. Γιατί αυτά μου τα λέει ο σχορμένος, ο πατέρας μου τα λέγε. Ότι εκεί πήγαν περισσότερο για να τους φυλάξει ο στρατός. Και έτσι κατοικήσαν τα σπίτια όλα αυτά. Αλλά πέρα από αυτό, εγώ δεν έκανα μόνο, δεν διαφέρθηκα πλέον για τα οικόπεδα μόνο για το Τσαλί, τη Νέα Τραπεζούντα. Μπήκανε μέσα και τη Σκίδρας γύρω γύρω
τα οικόπεδα που είναι από το στρατόπεδο της Αριδαίας. Και στο συνοικισμό υπάρχει. Και στο συνοικισμό επάνω μπήκαν όλα. Τελικά βλέπετε λύση γι' αυτό. Υπάρχει λύση. Ποια είναι η λύση? Ήδη μπήκαν αυτά μέσα στο σχέδιο πόλεως, αν κοιτάξουμε μέσα στο Δήμο. Ναι, αλλά παραμένουν του στρατούγια. Ορισμένοι πληρώσανε. Τα πήραν. Τα πήραν. Παράδειγμα, εγώ πέθανε ο πατέρας μου, η μάνα μου. Και... Σήμερα πόσες οικογένειες έχουν το πρόβλημα? Το πρόβλημα το έχουν, σας λέω, 59 οικογένειες. Εδώ πάνω. Αλλά τώρα θα μετρήσω και γενικά για όλο το νομό Πέλλας. Μέσα σε αυτό μπήκαν και οι υπόλοιποι όλοι. Πέρα από... Οπότε θα λυνόταν το πρόβλημα για όλους, λέτε. Για όλους, βέβαια, θα λυνόταν. Εγώ το δικό μου το πρόβλημα το έχω λύσει από ποια άποψη? Γιατί λόγω του ότι είχα το πατέρα μου και τη μάνα μου που πεθάνανε, γίνανε απευθείας στα αδέρφια το οικόπεδο στο όνομά του και πήγαμε, πληρώσαμε και στην εφορία. Ωραία. Να γνωρίσουμε λίγο τον κύριο εδώ. Για να ρωτήσω. Πώς? Πώς λέγουμε? Στυλιανός Τζανέτης. Τζανέτης Στυλιανός. Κύριε Τζανέτη, είστε συνταξιούχος? Βεβαίως, είμαι πολλά. Τι σύνταξη είμαι, παίρνετε, από παίρνω πού? Παίρνω 600 ευρώ. Από πού είναι η σύνταξη που παίρνετε? Δούλευα οικοδόμος. Κάνατε καλές οικοδομές? Πολλές εδώ οικοδομές. Στο Τσαλί. Εδώ στο Τσαλί, 30 χρόνια οικοδόμος είμαι. Έκανα πολλά χρόνια στη Γερμανία, από τη Γερμανία παίρνω. Εγώ Γεωργία δεν ασχολήθηκα. Παιδιά από... εγγόνια έχετε? Έχω εγγόνια. Κορίτσια ή αγόρια? Δύο αγόρια, το ένα πάει στο πανεπιστήμιο ως γιατρός. Εγγόνι είναι στη Θεσσαλονίκη, σπουδάζει καλά. Καλό τυχανά είναι. Έχω ένα παλικάρι, είναι ελεύθερο, δεν παντρεύεται. Το πρικίσετε το παλικάρι για να τον παντρέψετε? Το μεγάλο. Το μεγάλο. Βεβαίως. Το μικρό δεν παντρεύεται. Γιατί μεγάλο... δεν παντρεύεται, πιστεύετε? Ορίστε. Οι νέοι τη βρίσκουν έτσι, τους αρέσει να είναι μόνοι. Ναι. Τους αρέσει να είναι μόνοι, γιατί του αρέσει να είναι μόνος του και δεν παντρεύεται. Αυτός ο μικρός. Ναι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Έχει τα πάντα, έχω σπίτι, έχω μαγαζί. Δεν παντρεύεται του λόγου. Οπότε ζητείτε νύφη. Αν βρω μια νύφη θα σας καλέσω, να ξέρετε. Α, μακάρι που είναι. Συνεχίζουμε. Αυτό, ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε και εδώ στους κυρίους Κοσμά. Δεν θέλω να ενοχλήσετε. Λοιπόν, εδώ με τον κύριο να το γνωρίσω. Λέγομαι Κωνσταντίνος Ζημπίδης, είμαι αγρότης συνταξιούχος. Αλλά τι θέλετε. Εδώ πώς περνάτε? Κοίταμε εδώ, σπάζουμε πλάκα. Παίζουμε. Λένε ότι πολλοί από το Τσαλί δεν κατεβαίνουν καθόλου στο κέντρο των Γιαϊτσών. Εδώ λέει τι βρίσκουν, έχουν τα πάντα, οπότε δεν χρειάζεται να κατεβαίνουν. Όταν έχουν δουλειά κατεβαίνουν, πώς δεν κατεβαίνουν? Είναι δυνατόν? Τι προβλήματα βλέπετε υπάρχουν σήμερα? Προβλήματα δεν βλέπω κανένα. Όλοι περνάμε καλά, ξέρω εγώ. Πώς να σου πω. Ποντιακά μιλάτε. Ο ένας τον άλλο βοηθάει. Θα μας ακούσει η Μέρκελ και θα πει οι Έλληνες περνάνε καλά. Εδώ στο καφενείο μιλάτε μεταξύ σας ποντιακά? Βεβαίως. Γιατί να μην μιλάμε? Σας ρωτώ, δεν σας άκουσα τόση ώρα. Να μιλάτε μεταξύ σας ποντιακά. Μιλάμε. Είναι μερικοί κουρμάδες που λένε εδώ μέσα. Ποιο πειράζεται πιο πολύ εδώ μέσα? Για πείτε μας. Άλλη ράτσα. Ποιο πειράζεται πιο πολύ εδώ μέσα? Ποιος είναι ο κύριος Ηλίας, διαδείξτε μας. Ταυλαδόρος είναι γι' αυτό. Λοιπόν, όταν ήρθες ζήτησες τον Τουμπάι στο δάσκαλο, να εκεί είναι. Τον είδες? Ωραία. Να περάσουμε λίγο και εδώ στους κύριους. Θα αρχίσουμε από εδώ για να πάμε λίγο. Ναι. Θέλεις να κάτσεις εσύ λίγο από εδώ? Θα καθίσω από εδώ. Τι παίζετε? Σας ξεβολεύω λιγάκι, συγχωρείτε. Παίζουμε το φεύγα. Και ποιος είναι καλύτερος στο φεύγα? Και οι δύο ίδιοι είμαστε. Από έξι είμαστε. Το χρώμα πώς το διαλέγετε, ανάλογα με τις ομάδες? Όχι. Με τα κόμματα. Είμαστε εθνικόφρονες. Και το κίτρινο τι σημαίνει? Ποντιακή σημαία από τον Πόντο. Οπότε παίζετε εθνικόφρονες με πόντιους εδώ. Ποιος είναι καλύτερος στο ταουλί, είστε ισοδύναμοι εδώ? Περίπου. Πολλές φορές πιέζει το ζάρι. Εγώ είμαι συνταξιούχος. Νεοκόρος της Μητροπόλεως. Α, οπότε είχατε σχέση με την εκκλησία. Με όλα. Με όλα έτσι, γενικά. Γάμους, με πολλούς, ναι. Με κηδείες, τα πάντα. Με αραβώνες πολλές φορές και ακόμα. Στις χαρές και στις λύπες. Ναι, σε όλα μέσα. Αυτό καταλαβαίνω. Κάποια προβλήματα βλέπετε εσείς εδώ? Προβλήματα πολλά υπάρχουν. Τα προβλήματα δεν είναι πάρα πολλά προβλήματα. Μόνο
Αυτά τα ξέρετε κι εσείς οι ίδιοι, δεν είναι. Τα ξέρουμε, αλλά εσείς πρέπει να τα λέτε. Για να μας τα πει ο κύριος, να λέει να τα πει. Βασικά το θέμα είναι εκεί. Δεν υπάρχει δουλειά. Θέμα εργασίας. Εγώ έχω 9 χρόνια, είμαι ταμείο ανεργίας. Το οποίο κάρτα ενεργίας δηλαδή. Δεν πληρώνουμε δεν τίποτα. Ναι, ούτε δουλειά, ούτε τίποτα. Το βασικότερο θέλω να πιστεύω πρόβλημα στη χώρα μας είναι αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Είναι πανελλαδικό φαινόμενο. Πανελλαδικό, δεν είναι μόνο ναι, της περιοχής. Σίγουρα, σίγουρα. Πού δουλεύατε παλιότερα? Εγώ ήμουν εργολάβος ηλεκτροχρωματιστής. Όχι παράνομος. Όχι παράνομος. Νόμιμος με τιμολόγια, παροχής υπηρεσιών και αποδείξεις υπηρεσιών. Και κρατικές δουλειές και ιδιωτικές δουλειές. Αλλά δυστυχώς η Ελλάδα έχει γεμίσει παράνομους. Αυτό έχει εντοπιστεί πριν πάρα πολλά χρόνια. Εθνικόφρονας γιατί? Δεν είμαι εθνικόφρονας, πλάκα κάνω γιατί εντάξει. Παίζω εγώ, παίρνω τα πράγματα. Οπότε είστε στο κόμμα των ανέργων. Όχι, είμαι στο κόμμα αυτής της χώρας. Είμαι Έλληνας. Υπήρξα κάποτε πράσινος, αλλά το έφαγα και εγώ στη μάπη. Σας πίκρανε δηλαδή? Σε μεγάλο βαθμό. Γιατί το άλλο το ξέραμε ήταν σκοτάδι. Απλά εμείς ήμασταν οι νεοφερμένοι δημοκράτες. Να δούμε λίγο τους κύριους εδώ. Λίγο να σας ενοχλήσω. Πώς λέγεστε? Εγώ λέγομαι Τσιπλίδης Δημήτριος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ποιος κερδίζει και ποιος χάνει θα μας πείτε? Προς το παρόν ξεκινήσαμε τώρα και δεν υπάρχει ούτε νικητής ούτε ηγημένος. Κοντά στο μικρόφωνο. Ναι. Μου λέτε εσείς με τι ασχοληθήκατε? Εγώ με θερμοϊδραυλικά. Καλά πάει αυτή η δουλειά. Ποιος το λέει? Σας ρωτάμε. Όλοι βάζουν καλοριφέρ και τι καίνε όμως. Ναι. Τι θα κάψουν το καλό? Τι θα κάψουν? Δεν λέω επιδοτείτε, είναι φθηνό. Οι υδραυλικοί βγάζουν λεφτά. Ας έρθουν να γίνουν οι υδραυλικοί. Να δουν πόσα λεφτά βγάζουν οι υδραυλικοί. Παίζουμε τάβλια για να περάσουμε το χρόνο μας και την οικονομική μας κρίση. Δηλαδή πιστεύετε ότι η προοπτική θα υπάρξει για το επάγγελμά σας? Δεν υπάρχει, όχι. Είναι τελειωμένη αυτή η ιστορία. Ειδικά για το επάγγελμα το δικό μας είναι τελειωμένο. Και τι θα κάνουν όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν ασχοληθεί με την οικοδομή? Όσο είναι νέοι μπορούν να φύγουν και έξω. Εγώ που είμαι τώρα 67 χρονών, πού να πάω? Ούτε σύνταξη μπορούσα να βγω, δουλειά δεν υπάρχει, πού να πάω να δουλέψω? Δεν μου λες καμιά αναποδιά έκανε σαν υδραυλικός? Πολλές. Πέστε μία έτσι χαρακτηριστική. Κοιτάξτε, πάνω στη δουλειά μου. Κάτι μου είπανε γι' αυτό. Στη δουλειά μου ήμουνα καλός. Αλλά στην κοροϊδία λίγο κοροϊδεύσαμε μερικούς πελάτες. Μάλιστα. Να γνωρίσουμε και εσάς λίγο. Ναι. Σας ακούω. Πώς λέγεστε? Ηλίας. Ο καλός ο ταυλαδόρος που λένε. Ζάρι. Ο καλός είναι το Ζάρι. Το Ζάρι το τσιπάμε όμως, βλέπω τριάρες εκεί. Εντάξει, τα ήρθανε. Τριάρες πέταξε εκεί. Στην τύχη. Τι ήταν? Στην τύχη ήρθανε εδώ. Εσείς με τι είχατε ασχοληθεί? Και εγώ υδραυλικό είμαι. Οπότε συνάδελφοι, συνεργάτες. Καλείτε τον πόνο σας δηλαδή. Αυτή τη στιγμή είμαι τίποτε. Αφού φίλο δεν κουνιέται, τι να κάνουμε. Για σύνταξη είστε κοντά? Εγώ βγήκα στη σύνταξη. Οπότε εντάξει. Τι εντάξει. Με 400 ευρώ, γι' αυτό δεν φτάνει τα χαράτσια για τα αυτά να πληρώνουν, το ρεύμα μου. Μάλιστα. Ωραία. Να δούμε εδώ τους κυρίους λίγο, που παίζουν, τι παίζουν εδώ οι κύριοι. Να περάσουμε, συγχωρείτε, θα χωρέσουμε. Να σε ενοχλήσουμε λίγο. Τι παίζετε εδώ, τι, μπουρλό, τι είναι? Μπουρλό, το παιχνίδι του πόνου είναι. Είστε τετράδα μόνιμοι εδώ, τι κάνετε? Ναι. Πολύ παίζουν εδώ, δεν φαινόμαστε. Τάσο. Τι είχατε ασχοληθεί εσείς παλιά? Επαγγελματίες ήμουν. Σιδεράς. Σιδεράς, δύσκολο επάγγελμα για τώρα. Πολύ δύσκολο. Προλάβατε, πήρατε σύνταξη? Πήραμε. Πήρατε. Οπότε εντάξει είστε εσείς. Τη γλιτώσατε. Εγώ καλυμμένος είμαι. Ο
κύριος εδώ. Το ίδιο. Σιδεράς και εσύ. Σιδεράς και εγώ. Είσαι πολύ σιδεράς. Ναι, ναι, ναι. Όταν χρειαστούμε κάποιον θα πούμε εδώ. Α, ήταν στις υποδομές. Ναι, ναι. Οπότε εσείς έχετε μεγαλύτερη κρίση. Πήρατε σύνταξη. Πήρα, εγώ. Κωνστάκη, παίζετε εδώ παρέα εσείς ή όπως κάνετε. Έτσι, παρέα. Τώρα να σκοτώσουμε την ώρα. Τι παίζετε εδώ. Υπάρχει κάποιο στοίχημα. Δεν έχει στοίχημα. Ποιος θα κερδίσει, ποιος θα χάσει. Ένα κέρασμα. Δεν έχει στοιχήματα. Εσείς πώς λέγεστε. Χατζησούκος, Χατζησούκος. Χατζησούκος. Συνάδελφοι είμαστε, τέλος. Συνάδελφοι πού. Και στον τύπο και τυπογράφος. Και τυπογράφος. Οπότε είδα πολλά τα μάτια. Πολλά ήταν. Σήμερα το ότι βρίζουνε τους δημοσιογράφους, πώς το βλέπετε. Κοίταξε, όσα δεν τα φτάνει η Αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια. Μάλιστα. Ωραία, ας αγωνιστούν, ας αγωνιστούν για να γίνουν. Όλα τα επαγγέλματα έχουν έναν ανταγωνισμό. Και ο... Και να μην πω με εξημερία. Όλα τα θέλουν. Αντίστοιχα. Όποιος αρέσει και τέτοιο. Συνταξιούχος είμαι, προνομιούχος συνταξιούχος. Ωραία. Να δούμε και λίγο τον κύριο εδώ. Πώς λέγεται. Γιάννη. Αλεξανδρίδης. Δουλειά. Ταξιτζής. Δουλεύετε, είστε συνταξιούχος. Ενεργός, ενεργός. Ενεργός. Ναι. Πώς πάει το επάγγελμά σας. Ελάτε πιο κοντά. Άμα τα δείτε και παραπέρα εκεί που ζείτε, θα τα βλέπετε. Έχουμε μάλλον τα ξέρουμε. Το επάγγελμα. Πείτε μου λιγάκι. Δουλέψαμε. Εσείς. Ορίστε. Ναι, σας ακούω. Πείτε μας. Δουλέψαμε, κάναμε και μας μηδενίσαν την άδεια. Μας μηδενίσαν το επάγγελμα, όλα μας τα μηδενίσαν. Εμείς πληρώνουμε και αυτοί απολαμβάνουν. Ή από πάνω. Έχετε δίκιο, τα ξέρουμε. Κανένα δεν λογαριάζουν. Πείτε μας όμως λιγάκι κάτι. Μιας και έχουν ακούσει πολλά τα αυτιά σας, εκτός από αυτά που έχετε δει, θέλετε να μας πείτε έτσι κάτι περίεργο ενδεχομένως που ακούσετε μέσα στο ταξίδι και σας έχει μείνει. Κανένας δεν μιλάει. Δεν μιλάει. Όλοι είναι βουβοί. Γιατί ξέρετε, γιατί σας το λέω. Σε ένα άλλο χωριό που είχαμε πάει, μας είπε ένας συνάδελφός σας ότι είχε κασετοφωνάκι και κατέγραφε αυτά τα οποία άκουγε κάθε μέρα. Ναι, αλλά αυτό απαγορεύεται στο επάγγελμα. Το ξέρουμε, αλλά καλαμπούρι να γίνει. Να σε αφήσουμε να συνεχίσετε. Να δούμε λίγο και τον κύριο εδώ. Πώς λέγεστε? Γεωργάτσης. Με τι ασχοληθήκατε παλιότερα? Οικοδόμος. 25 χρόνια συνταξιούχος. Κανένα πρόβλημα σήμερα εδώ? Προβλήματα πολλά. Πρώτα από τον καιρό, να ανοίξει ο καιρός πρώτα λέμε. Για τους αγρότες, έτσι. Ωραία. Να... Θα περάσουμε εδώ. Βεβαίως. Ναι, θα μας βγάλουν. Πόσο χρονών είσαι? 60. Ναι. Είστε κοντά, απλά ένσημα. 48 στην οικοδομή είμαστε. 47-48 έχουμε. Ωραία. Θα περάσουμε. Να περάσουμε λίγο. Να περάσουμε λίγο. Κοσμά. Λίγο στον Γιώργο και λίγο στον Κοσμά. Γιώργο, εδώ πώς περνά? Εδώ φανταστικά. Όταν έχεις προβλήματα, έρχεσαι στο καφενείο του κάψιμου, κάνεις μια ψυχοθεραπεία και φεύγεις άλλους άνθρωπους. Συνταξιούχος είσαι. Φυσικά όλη η Ελλάδα είναι συνταξιούχη, Κοσμά. Ποιος δουλεύει στην Ελλάδα? Το κράτος βγάζει πρόορες συντάξεις. Εδώ όμως ακούω πολλά προβλήματα έχουν, Γιώργο. Εσύ είσαι και πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Τα προβλήματα υπάρχουν για να τα λύνουν. Και όσο τα λύνεις, τόσο θα βγαίνουν προβλήματα. Αλλά υπάρχουν, μου λένε, 60 χρόνια εδώ με τα οικόπεδα πάνω. Α, εκεί είναι μια πονεμένη ιστορία. Άμα θέλεις να κάνουμε μια εκπομπή να το συζητήσουμε όποτε θες, γιατί και εσύ είσαι γνώση του προβλήματος, είναι μια ερμαφρόδιτη κατάσταση. Είναι από το 1945, δεν έχει λυθεί και δεν πιστεύω ότι θα λυθεί, γιατί κανένας δεν έχει την τόλμη να το κάνει αυτό. Να δούμε όμως και τον καφετζή, έτσι, τον καφετζή, τον οποίο, πώς τον είπαμε, το λένε, ο κάψιμος. Κύριε Κάψιμο, καλησπέρα σας. Λύστε μας την απορία. Αυτό έλεγαν τον αδερφό μου, τον μεγάλο, που συγχωρέθηκε, και είχα ρωτήσει τους φίλους του γιατί το βγάλαν κάψιμο και λέει το πιωτό που έπινε. Από το ποτό? Ναι, και δηλαδή τι σημαίνει, ότι κάηκαν τα σωθικά του? Έτσι το ονομάσαν, ξέρω εγώ, και το λέγανε. Κάηκαν τα πέσα του. Τα πέσα του που λένε ακριβώς έτσι. Κάηκε και το μέσα του δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Και έμεινε σε μένα πάνω. Εδώ παρέα όλοι μαζί καλά περνάτε, έτσι. Πολύ καλά με τα παιδιά, όλους... Δεν μαλώνουν όπως παλιά για τα πολιτικά. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχει τέτοια, δεν έχει. Κάποτε μπορεί να έχει, τώρα όχι. Κύριε Κάψιμε, πόσα χρόνια έχετε το χώρο, το καφενείο εδώ? Εδώ είναι από το 71-72. Εσείς είστε ο ιδιοκτήτης. Τώρα είναι τα παιδιά.
τα παιδιά σας. Ναι, εγώ τώρα έρχομαι, τους βοηθάω λίγο εδώ. Θέλω να ρωτήσω, γυναίκες έχετε στο χώρο? Όχι, ή είστε όλοι? Όλοι άντρες. Συνομήλικοι και άντρες, να υποθέσετε. Όλοι άντρες μόνο, γυναίκες. Υπάρχουν εντάσεις μεταξύ των θαμώνων? Τώρα εδώ. Παλιά, με τα πολιτικά. Με τα πολιτικά. Λέγανε και μια κουβέντα παραπάνω. Μια κουβέντα παραπάνω. Τώρα δεν είναι. Δεν υπάρχει. Πάντως, ό,τι γίνεται μέσα στο τζαλί το μαθαίνετε πρώτο. Α, δεν ξέρω. Δεν μπορεί, γίνεται και κουσκούς εδώ. Τι κάνετε τόσες ώρες? Καλά, μια χαρά είναι, δεν ξέρω, όλοι καλοί είμαστε. Τώρα μπορεί να πει όλους μια κουβέντα παραπάνω. Υπάρχει κανείς που μιλάει εδώ μόνο ποντιακά? Πώς είναι, δεν έχουμε. Όχι να ξέρει, να έρχεται να μιλάει μόνο ποντιακά. Όχι, πώς, ναι, ξέρω. Πού είναι? Μεταξύ μας μιλάνε. Όλοι, όσοι είναι, κατάξει. Λίγα άτομα είναι που δεν μιλάνε. Α, μάλιστα. Ωραία, εσείς πώς λέγεστε? Τι να το κάνεις το όνομα μου, ρε. Φοΐδης. Πώς? Φοΐδης. Φοΐδης. Ιωάννης. Τι προβλήματα έχει εδώ η περιοχή, για πέστε μας. Περιοχή, αναλόγως με την τρέλα μου, ρε. Άλλοι είναι για τα πολιτικά, άλλοι για τα, ξέρω, για τα χρηματικά. Κάπου κάπου ανταλλάσσουν καμιά κουβέντα και έτσι αρπάζονται κάπου μέσα κάπου. Μέσα στην κουζίνα σας είδα εδώ και αρκετή ώρα. Βοηθάτε τον κύριο Κάψιμο? Ναι, είμαι βοηθός, είμαι, ναι. Παρέα είστε, οι δυο σας. Παρέα, παρέα. Οπότε περνάτε αρκετές ώρες εδώ, έτσι? Συγκεκριμένα τώρα που είμαι άνεργος, ναι. Από πού, πού είσαστε, από πού? Μογιατζής είμαι, καλυτέρ. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Πέντε χρόνια κάρτα ανεργίας έχουμε, κατά, δεν είναι ανάγκη να τα λέω. Ωραία. Να περάσουμε τον κύριο Ασλανίδη, κλείνοντας. Να δούμε και λίγο τον κύριο Ασλανίδη που ήρθε λίγο στο τέλος. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Ο χρόνος όμως τελειώνει. Ναι, σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει. Πείτε μας λίγο τα βασικά προβλήματα εδώ. Εσείς υπήρξατε και αντιδήμαρχος. Τα βασικά προβλήματα στο συνοικισμό της Νέας Τραπεζούδας είναι τα εργασιακά κυρίως. Αυτό είναι ένα πανελλαδικό φαινόμενο. Ό,τι έχει όλη η Ελλάδα υπάρχει και εδώ. Και κυριότερα όμως το θέμα της οικοδομής. Είναι και αγρότες πάρα πολύ, αλλά το θέμα της οικοδομής στο συνοικισμό της Νέας Τραπεζούδας είναι πολύ μεγάλο. Γιατί αποτελείται κατά ένα ποσοστό γύρω στα 60-70%, μιας που παραπάνω, από τεχνίτες οικοδομής. Σιδεράδες, σουβατζίδες, ηλεκτροματιστές και ξέρω εγώ. Το υπόλοιπο είναι κυρίως αγρότες. Αγρότες. Δημοσίους υπαλλήλους εδώ πάνω δεν έχουμε. Όπως σε κάθε προσφυγικό μέρος, οι δημόσιοι υπάλληλοι, ξέρετε, είναι. Πού να έρθουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, φτωχοί είναι, πού να αγοράσουν εδώ οικόπεδα πάνω? Είναι πανάκριβα. Όχι, τα οικόπεδα υπάρχει μεγάλη ζήτηση, θα έλεγα, αλλά δεν πουλάνε εδώ, γιατί όπως ξέρετε, εδώ υπάρχουν παιδιά τα οποία. Οι οικογένειες είναι λίγο μεγάλες. Το μένουν εδώ είναι σχετικό. Θα σας πω γιατί τα τελευταία χρόνια λόγω ανεργίας νομίζω ότι σε μεγάλες πόλεις πάνε και αυτά. Όπως γίνεται στα χωριά, σιγά σιγά συρρυκνώνονται Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Δεν γυρίζουν εύκολα πίσω λόγω εργασίας. Κύριε Σιλανίδη, είστε θαμόνο στο χώρο? Βεβαίως. Περνάτε όμορφα εδώ με τους. Όταν περνάς με πατριώτες καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο, θα έλεγα ότι όσο πιο ζωρικά είναι, τόσο πιο όμορφα περνάς, γιατί είμαστε πείσμονες εδώ, πρόσφυγες είμαστε, άκρη βρίσκουμε πάντα. Δεν μου λες, δύο λόγια θέλω να μας πείτε για το νοσοκομείο, επειδή δουλέψατε εκεί. Διαβάζω κάποιες ανακοινώσεις των εργαζομένων. Η κατάσταση δεν είναι καλή όσο αφορά την οργάνωση και το προσωπικό, κυρίως, έτσι. Υπάρχουν ελλείψεις πολλές. Η πρώτη έλλειψη που υπάρχει είναι η έλλειψη του προσωπικού. Ξεκινάμε από εκεί, μηχανημάτων, αξιονικός τομογράφος. Εδώ και δύο χρόνια είναι ένα παραμύθι, το οποίο το ακούμε από παντού και είναι το βασικότερο από όλα νομίζω. Ατυχήματα, όπως ξέρετε, στο χώρο γύρω-γύρω γίνονται πάρα πολλά. Και το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να υπάρχει είναι ο αξιονικός τομογράφος. Οι γιατροί επίσης. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Σιλανίδη. Να ευχαριστήσουμε. Να κλείσουμε με τον Πάτερ. Άμα έρθει εδώ ο Πάτερ λίγο να. Μας ήρθατε όμως λίγο αργά, Πάτερ. Μια τελευταία κουβέντα. Πώς πάει ο κόσμος εδώ, άμα εκκλησιάζεται? Βεβαίως εκκλησιάζεται. Είναι προσφυγικός συνοικισμός και έχει ρίζες στην παράδοση και στη θρησκεία πολύ βαθιές. Εκκλησιάζεται ο κόσμος, έρχεται τακτικά στην εκκλησία και πόσο μάλλον αυτή την περίοδο τώρα που είναι και η περίοδος, ας πούμε, της Μεγάλης Εβδομάδας και της Ανάστασης και του Πάσχα. Θα θέλαμε με μια ευχή να κλείσετε, Πάτερ. Γιατί είμαστε στο τέλος της εκπομπής. Τι να ευχηθώ? Να ξανάρθει το χαμόγελο στα χείλια του κόσμου. Γιατί όπως ξέρουμε όλοι, περνάμε μια δύσκολη περίοδος. Αλλά ο Έλληνας δεν το βάζει κάτω. Έτσι.
δεν το βάζει κάτω ο Έλληνας, πάντοτε είναι με το χαμόγελο, αλλά ευχόμαστε να πάντα πράγματα πάντα καλύτερα. Πάντα και πάνω απ' όλα να βρούμε το Θεό μας. Ναι. Από τη Χρήτσα Τσακαλοπούλου και από τον Κοσμά Ερυθρόπουλο, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Καληνύχτα σας. Καφενείου μια γωνιά με καρτερούν οι φίλοι.